Τον Φεβρουάριο του 2022 δημοσιεύτηκε μια μελέτη σχετικά με την ανακάλυψη ενός νέου πλανήτη γύρω από τον εγκύτατο του Κεντάβρου. Ο πλανήτης Πρόξιμα Σεντόρι D είναι ο τρίτος πλανήτης που ανακαλύπτεται γύρω από τον αστέρα. Ο εγκύτατος του Κεντάβρου, όπως μαρτυρά και το όνομά του, είναι ο κοντινότερος αστέρας στη Γη, σε απόσταση 4,2 ετών φωτός από εμάς. Μαζί με το διπλό αστρικό σύστημα του Α του Κεντάβρου, σχηματίζουν ένα χαλαρά συνδεδεμένο τριπλό αστρικό σύστημα. Είναι ένας μικρός, κόκκινος νάνος αστέρας, με διάμετρο ίση με το 14% της ηλιακής διαμέτρου και μάζα ίση περίπου με το 12% της ηλιακής μάζας. Επομένως, η θερμοκρασία της επιφάνειάς του είναι αρκετά μικρότερη από αυτή του ηλίου, καθώς φτάνει μόνο μέχρι τους 2.600 βαθμούς Κελσίου. Λόγω του μικρού του μεγέθους και της χαμηλής του θερμοκρασίας, η κατοικήσιμη ζώνη βρίσκεται πολύ κοντά στον αστέρα. Δηλαδή εκτείνεται σε αποστάσεις από το 4 μέχρι το 8% της απόστασης Γης ηλίου. Οποιοδήποτε σώμα βρίσκεται σε αυτή την περιοχή, πραγματοποιεί μια περιφορά γύρω από τον αστέρα σε χρονικό διάστημα από 9 μέχρι 25 ημέρες μόνο. Οι πλανήτες του εγκύτατου του Κεντάβρου, από τη θέση που τους παρατηρούμε, δεν φαίνεται να περνούν μπροστά από το μητρικό τους άστρο. Επομένως, η ανακάλυψή τους δεν έγινε με τη μέθοδο των διαβάσεων, αλλά με τη μέθοδο των ακτινικών ταχυτήτων, δηλαδή από τη μετακίνηση του αστέρα λόγω της βαρυτικής έλξης των πλανητών. Ο πρώτος πλανήτης που ανακαλύφθηκε στο σύστημα ήταν ο Πρόξιμα Σεντόρι B. Η ανακάλυψή του ήταν αναμφίβολα μια από τις σπουδαιότερες στιγμές στον τομέα των εξωπλανητών, καθώς βρίσκεται μέσα στην κατοικήσιμη ζώνη του κοντινότερου αστέρα σε εμάς. Ο πλανήτης αυτός δέχεται περίπου το 65% της ενέργειας που δέχεται η Γη από τον ήλιο, ενώ η μάζα του είναι λίγο μεγαλύτερη από τη γήινη μάζα. Για να ολοκληρώσει μια περιφορά γύρω από τον εγκύτατο του Κεντάβρου, απαιτούνται μόνο 11 ημέρες. Μέχρι στιγμής παραμένει δύσκολη η εκτίμηση των συνθήκων στην επιφάνειά του, διότι δεν γνωρίζουμε αν έχει ατμόσφαιρα. Αρκετά πιο μακριά από τον Πρόξιμα Σεντόρι B βρίσκεται ο δεύτερος πλανήτης που ανακαλύφθηκε στο σύστημα, ο Πρόξιμα Σεντόρι C. Ο πλανήτης αυτός είναι μια παγωμένη υπεργή με μάζα τουλάχιστον 7 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του πλανήτη μας. Η απόσταση του πλανήτη από τον αστέρα είναι περίπου ίση με την απόσταση του Άρη από τον ήλιο μας. Όμως ο εγκύτατος του Κεντάβρου έχει πιο ασθενές βαρυτικό πεδίο από τον ήλιο και επομένως ο πλανήτης ολοκληρώνει μια περιφορά γύρω του σε λίγο περισσότερο από 5 χρόνια. Στα δεδομένα που επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του Πρόξιμα Σεντόρι B το 2020, είχε φανεί ότι μπορεί να υπάρχει ένας ακόμα πλανήτης στο σύστημα. Τελικά, χάρη στις παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου VLT, η παρουσία του νέου πλανήτη Πρόξιμα Σεντόρι D επιβεβαιώθηκε. Καθοριστικό ρόλο για τη νέα ανακάλυψη έπαιξε ο φασματογράφος νέας γενιάς Espresso. Ο φασματογράφος αυτός μπορεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια να ανιχνεύει τις μεταβολές στο χρώμα ενός αστέρα λόγω της θαλάντωσης που του προκαλεί κάποιος γειτονικός πλανήτης. Ο Πρόξιμα Σεντόρι D έχει μάζα λίγο μεγαλύτερη από το 1 τέταρτο της γήινης μάζας. Σύμφωνα με τα μοντέλα που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές, η διάμετρος του πλανήτη είναι περίπου ίση με το 80% της γήινης διαμέτρου, δηλαδή έχει μέγεθος ανάμεσα σε αυτό της Γης και του Άρη. Ο νέος πλανήτης είναι πιο κοντά στον αστέρα του από ότι ο Πρόξιμα Σεντόρι B και δεν βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη. Συγκεκριμένα, απέχει από το μητρικό του άστρο απόσταση ίση με το 2,9% της απόστασης Γης ηλίου. Έτσι, το έτος του διαρκεί μόλις 5 ημέρες. Όπως συμβαίνει συνήθως με πλανήτες που βρίσκονται τόσο κοντά στο μητρικό τους άστρο, ο πλανήτης αυτός είναι πιθανότατα παλιρροϊκά κλειδωμένος. Έχει δηλαδή μια πλευρά υπερβολικά θερμή με αιώνια ημέρα και μια πλευρά παγωμένη με αιώνια νύχτα. Η ύπαρξη ατμόσφαιρας θα μπορούσε να εξομαλύνει κάπως αυτές τις ακραίες θερμοκρασιακές διαφορές, αν και είναι αβέβαιο το κατά πόσο θα έχει καταφέρει ο πλανήτης να διατηρήσει ατμόσφαιρα ενώ βρίσκεται τόσο κοντά στον ήλιο του. Πάντως, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ατμόσφαιρας, η θερμοκρασία του Πρόξιμα D θα είναι αρκετά υψηλότερη από της Γης. Ενδεικτικά, η Γη αν δεν είχε πυκνή ατμόσφαιρα, θα είχε μια μέση θερμοκρασία μείον 18 βαθμών Κελσίου. Στο συγκεκριμένο πλανήτη όμως, η αντίστοιχη μέση θερμοκρασία θα ήταν 87 βαθμοί Κελσίου. Άρα δεν θεωρείται εν δυνάμει κατοικήσιμος. Δεν αποκλείεται όμως να υπάρχουν σκοτεινές περιοχές του πλανήτη με θερμοκρασίες παρόμοιες με αυτές που συναντούμε στη Γη. Οι ερευνητές αποδίδουν την επιτυχία της ανακάλυψης στην εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια του νέου φασματογράφου. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει γιγάντια βήματα στον τομέα των εξωπλανητών.
Μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί περίπου 5.000 εξωπλανήτες. Ενώ διαθέτουμε πλέον την τεχνολογία να βρίσκουμε μικρούς βραχώδεις πλανήτες, ακόμα και γύρω από αστέρες σαν τον ήλιο. Και φυσικά, το τηλεσκόπιο James Webb ήδη ακονίζει τα όργανά του, προκειμένου να μπορέσει να μελετήσει τις ατμόσφαιρες των εξωπλανητών. Συν της άλλης, έχει προταθεί πολύ φιλόδοξη αποστολή Breakthrough Starshot, η οποία αποσκοπεί στην εξερεύνηση του συστήματος του εγκύτατου του Κεντάβρου με μικροσκοπικά διαστημόπλια. Τα διαστημόπλια αυτά θα έχουν ηλιακά πανιά, τα οποία θα βάλλονται από πανίσχυρες δέσμες λέιζερ. Έτσι θα μπορούν να επιταχύνουν και να αναπτύξουν ταχύτητα ίση με το 20% της ταχύτητας του φωτός. Με αυτή την ταχύτητα θα μπορούν να φτάσουν στο γειτονικό μας άστρο σε 20 μόνο χρόνια. Στη συνέχεια θα μπορούν να καταγράψουν δεδομένα από το πλανητικό σύστημα, τα οποία φυσικά θα χρειαστούν άλλα 4 χρόνια για να φτάσουν πίσω στη Γη. Κλείνοντας, αξίζει να αναλογιστούμε το εξής. Εάν ο άνθρωπος καταφέρει κάποτε να ταξιδέψει εκτός του ηλιακού συστήματος, το πλανητικό σύστημα του εγκύτατου του Κεντάβρου θα είναι πιθανότατα ο πρώτος προορισμός. Αναλογιστείτε τα συναισθήματα των ανθρώπων που θα πρωτοαντικρίσουν το στάσιμο ηλιοβασίλεμα του Πρόξιμα Σεντόρι B. Ή σκεφτείτε πώς θα αισθανόσασταν βλέποντας τον ήλιο μας μέσα από το παράθυρο του διαστημοπλοίου ως ένα μικροσκοπικό λαμπρό αστεράκι. Αυτή η εποχή είναι μάλλον αρκετά μακριά από εμάς. Μπορούμε όμως να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε νοητά χάρη στις σπουδαίες ανακαλύψεις που γίνονται διαρκώς στο χώρο της αστροφυσικής. Εδώ ολοκληρώθηκε το επεισόδιο σχετικά με το πλανητικό σύστημα του εγκύτατου του Κεντάβρου. Εάν σας φάνηκε ενδιαφέρον, μπορείτε να κάνετε like, αλλά και να το μοιραστείτε στα social media. Επίσης, μπορείτε πλέον να ενημερώνεστε καθημερινά για όλα τα νέα από το χώρο του διαστήματος, μπαίνοντας στο astronio.gr. Μέχρι το επόμενο διαστημικό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά!